Λόγω εκλογικού νόμου δεν επιτρέπεται ακόμη να κάνουμε εγγένεια, αλλά αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες και θα συνδυαστεί με την παρουσίαση ολόκληρου του ψηφοδελτίου. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη και προχωράμε με απόλυτο σχεδιασμό, με πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν δεν αφήσαμε στην τύχη και την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Η επιλογή μας λοιπόν για την περιοχή αυτή, με την επιλογή μας μάλλον αυτή, θέλουμε να περάσουμε ένα δυνατό μήνυμα. Από εδώ λοιπόν, από την πλατεία Ομονίας, η οποία θα αποτελέσει για τις επόμενες 10-12 εβδομάδες το ερμητήριό μας, για τον αγώνα που κάνουμε, τον ωραίο αυτό αγώνα, την όμορφη προσπάθεια μαζί με άξιους συνεργάτες, με αξιόλογους υποψηφίους συμβούλους, με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, που προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά ανθρώπους πάνω απ' όλα που έχουν τεράστια διάθεση και όρεξη για προσφορά στον τόπο. Γιατί επίσης έχουμε πει πολλές φορές ότι για εμάς η αυτοδιοίκηση δεν είναι επάγγελμα, αλλά είναι τόπος προσφοράς. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, σε αυτό το κάλεσμα το οποίο δεν έγινε με προσκλήσεις και τιμαγνωσίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σήμερα εδώ κάποιων ανθρώπων αξιόλογων, κάποιων ανθρώπων από την Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα. Βρίσκονται σήμερα μαζί μας άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω απ' όλα όμως φίλοι προσωπικοί αλλά και φίλοι της Καστοριάς και τον δείχνουν με κάθε ευκαιρία αυτό. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΔΕΘ Χελέξπο, τον κύριο Τζίκα, τον Διευθύνων Σύμβουλο, τον κύριο Κοζρικίδη, τον Διευθυντή Εκθέσεων, τον κύριο Τσαξιλή. Μαζί μας επίσης έχουμε τον κύριο Μαραντίδη, τον αγαπητό φίλο Μάκη, τον στρατηγό μας, τον πρώην αστυνομικό διευθυντή και βοηθό της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Καστοριάς. Θα ήθελα λοιπόν για μία ακόμη φορά, είναι συγκινητική η παρουσία σας σήμερα εδώ και είναι κάτι που αυξάνει, θα έλεγα, η παρουσία σας στις προσδοκίες του συνδυασμού, αυξάνει την δύναμη την οποία θέλουμε ως συνδυασμός, παράλληλα όμως αυξάνει και την θέληση και την διάθεση για να προσφέρουμε στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι φίλος μας καταρχάς. Μαζί του κάναμε, νομίζω ότι αναμορφώσαμε, ήταν δικιά του ιδέα, σαν Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και σαν προφήτης Ηλίας, σαν Σύνδεσμος Γνωπιών Καστοριάς, αναμορφώσαμε την έκθεση, αγαπήσαμε την Καστοριά περισσότερο από ό,τι την αγαπούσαμε και είμαστε συνεργάτες και φίλοι αρκετά χρόνια. Ο Γιάννης είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ένας άνθρωπος της αγοράς, με ικανότητες. Χαιρόμαστε που τέτοιοι άνθρωποι ασχολούνται με τα κοινά και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γιάννη, οι φίλοι σου, οι άνθρωποι που σε ξέρουν ότι μπορείς να είσαι ένας καλός δήματος. Η καρδιά του Γιάννη δεν είναι δικιά μας. Απλώς εγώ να πω ότι το γνωρίσαμε μέσα από τη δουλειά του Γιάννη και ο Γιάννης είπε ώρα για δουλειά. Ώρα για δουλειά για την Καστοριά. Καλή δουλειά λοιπόν, Γιάννη, θα είσαι ο καλύτερος δήματος. Καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Μια φωτογραφία.